Λοιπόν, έγινε τη πόπη εκεί με την κοινωνία που ζούμε. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Ακούς παράλογα πράγματα, ακούς τρελά πράγματα. Σε μια εποχή τρελοκομείου, αμφισβήτησης, φοβίας και δεν είναι άδικο αυτό. Γιατί αυτό με τον COVID έχει φτιάξει μια κοινωνία διχαστική στο κομμάτι των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων. Εμένα μου προκαλεί μεγάλο γέλιο όταν πεθαίνει κάποιος εμβολιασμένος να χαίρονται οι ανεμβολίαστοι. Όταν πεθαίνει κάποιος ανεμβολίαστος να χαίρονται οι εμβολιασμένοι. Έχουν δημιουργηθεί παλιά όπως ήταν τα κόμματα σε μια οικογένεια, ας πούμε, μάλλον το ζευγάρι. Στα χρόνια που ήμουν πιτσιρικάς εγώ, δηλαδή 15-20 χρονών, 18, υπήρχε μια έντονη πολιτικοποιημένη, κομματικοποιημένη κατάσταση και υπήρξαν ακόμα και χωρισμοί. Ακόμα και χωρισμοί, γιατί ιδεολογικώς υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε ζευγάρια. Έχω ζήσει καταστάσεις τέτοιες, όχι στο δικό μου το σπίτι, σε άλλα σπίτια, φίλων, συγγενών, συνεργατών αργότερα κτλ. Έχουν δημιουργηθεί τεράστιες καυγάδες για αυτά τα θέματα και βλέπω ότι περνώντας τα χρόνια, ο διχασμός έχει πάει σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον COVID. Τώρα τελευταία, καταρχήν θέλω να πω ότι δεν μπορώ να βρίσω ούτε τη μια πλευρά ούτε την άλλη. Ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αιρετική να είναι για σας η άποψη, αν την πιστεύω ότι είναι η σωστή θα την πω ή η πληροφορία, δεν κολλάω σε τέτοια θέματα. Στο θέμα του COVID όμως θέλω να απολογηθώ σε εσάς για να πω ότι έχω πλήρη άγνοια. Εγώ εμβολιάστηκα με μεγάλο φόβο στο εμβόλιο. Με μεγάλο φόβο στο εμβόλιο. Δεν το πιστεύω το εμβόλιο. Και δεν το πιστεύω και ότι εσκεμμένα θέλω να μου κάνουν κακό. Πιστεύω ότι είναι ανέτοιμοι να δημιουργήσουν ένα ισχυρό εμβόλιο. Δηλαδή δεν πάω στην συνωμοσιολογία της όλης κατάστασης. Δηλαδή φοβάμαι ότι το κάνα πολύ γρήγορα, ότι δεν είναι αποτελεσματικό όπως πρέπει. Πιστεύω ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πράγματα για τον κορονοϊό. Προσπαθούν να το μάθουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν πιστεύω σε συνωμολογία, πώς τη λένε, συνωμολογία γάμωτο, που κόλλησα κόκκινο γάμο την πίστη μου. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι οι αρνητές του εμβολίου πάνε να συνδυάσουν ένα άλλο κομμάτι που βγαίνει στον αρνητισμό της απογραφής. Δεν δέχομαι, λέει, για να μας προτρέπουν να μην συμμετάσχουμε στην απογραφή γιατί θα μας κάνουν κάτι με το εμβόλιο κτλ. Καταρχήν, να πω ότι εγώ νιώθω ότι ξέρουν τα πάντα για μένα. Ξεκινώντας από το κινητό, ξεκινώντας από το φακέλωμα στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν νομίζω ότι κάνω κάποιο πράγμα το οποίο μπορεί να κρατηθεί κρυφό κάτω από τον ήλιο. Και δεν μιλάω που με ξέρω 5 παραπάνω στην Ελλάδα ή από κάποιον ο οποίος δεν τον ξέρει κανένας. Νομίζω ότι είμαστε φακελωμένοι. Οπότε το φακέλωμα το θεωρώ δεδομένο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει να κρυφτώ και να μην απογραφώ γιατί θα μου κάνουν κάτι. Οι αρνητές απογραφής νομίζω ότι υπερβάλλουν. Θεωρώ ότι το να συμμετάσχουμε στην απογραφή του πληθυσμού το έχουμε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια και έχει ξαναγίνει και έχει ξαναγίνει και έχουν περάσει και έξω από το σπίτι και έχουμε δώσει πόσοι μένετε εδώ κτλ. Δεν υπήρχαν τότε τέτοιες αντιδράσεις. Δηλαδή χτυπούσαν την πόρτα, πόσοι είστε εδώ, 4, εντάξει, ηλικίες κτλ. Φεύγανε. Έρχονταν από το κράτος, παιδιά από δημοσκοπικών εταιριών και το γράφανε. Θεωρώ μεγάλη τρέλα και μεγάλη παραφροσύνη να μην θέλει κάποιος να συμμετάσχει στην απογραφή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό. Δηλαδή, και έρχομαι, επειδή είμαι αντιδραστικός, κόντρα στην αντιδραστικότητά μου. Δεν βλέπω κάτι το περίεργο. Και πραγματικά δεν πιστεύω ότι θέλουν να μας ελέγξουν, γιατί πιστεύω ότι ήδη μας ελέγχουν. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω, να με βάλουν εδώ στο χέρι τσιπ και να με παρακολουθούν κτλ. Παρακολουθούμε συνέχεια. Και πιστεύω ότι είναι ανόητο να λέω δεν θέλω να καταχωρηθώ στην απογραφή επειδή, ας πούμε, θέλουν να με ελέγξουν. Έχω λάβει την άποψη ότι ήδη με ελέγχουν.
και ότι ήδη με κατευθύνουν και ότι δεν μπορώ να μου κάνω κάτι χειρότερο από αυτό που μου έχουν κάνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η απογραφή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να με τρομάξει. Με τρομάζουν άλλα πράγματα τα οποία τα θεωρώ πολύ, πολύ πιο σοβαρά. Όπως η δημόσια υγεία. Πάθω ένα έφραγμα αυτή τη στιγμή εγώ. Κινδυνεύω να πεθάνω επειδή δεν υπάρχει νοσοκομείο, επειδή λόγω του COVID είναι οι κλίνες και πρέπει να πληρώσω. Και μπορεί να μην έχω λεφτά. Είναι άλλα που με ανησυχούν. Πιστεύω πρέπει να κατευθυνθούμε σε πιο απλά θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν και να αφήσουμε τη συνωσιομολογία, όπως τη λένε, για να κοιτάξουμε τα απλά μικρά προβλήματα τα οποία μεγαλώνουν. Έχει ανέβει βενζίνη. Έχουν ανέβει τα τρόφιμα. Οι μισθοί είναι ίδιοι. Η αγορά έχει πέσει. Δεν υπάρχουν επενδύσεις. Και στο εξωτερικό, Γερμανίες, ιστορίες, κόλπα, αρχίζουν να σφίγγουν τα πράγματα. Γενικά σφίγγουν στο οικονομικό κομμάτι τα πράγματα. Αυτά εδώ με την απογραφή τα θεωρώ μαλακίες και περιττά. Εντάξει, έχουμε άλλα πράγματα να φοβηθούμε, έχουμε άλλα πράγματα να ανησυχήσουμε. Το βιοποριστικό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, η υγεία μας πέρα από τον COVID. Και νομίζω ότι, και τελειώνω, ότι δεν χρειάζεται να φοβηθούμε ότι θα κάνουν κάτι να μας ελέγξουν. Ήδη μας ελέγχουν και μας ελέγχουν καθημερινά και μας παρακολουθούν καθημερινά. Εγώ τα απολαμβάνω. Τα λέμε.